Συνήθως, στις εκπομπές μαγειρικής παρουσιάζουμε το φαγητό και ξεχνάμε πάντα το βασικό συνοδό του. Το κρασί. Ποιο κρασί είναι ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε γεύση? Υπάρχει μαγική συνταγή για ένα γαστρονομικό συνδυασμό? Η αναζήτηση της γευστικής αρμονίας είναι ένα συνεχές παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον. Τις περισσότερες φορές, το αποτέλεσμα εκπλήσει τον ουρανίσκο. Για την πρώτη μας γευστική αποστολή ξεκινήσαμε για την Επανομή, έναν από τους πιο παλιούς αμπελώνες του νομού Θεσσαλονίκης, που εκτός από τα κρασιά της, φημίζεται για τα φρούτα και τα λαχανικά της. Υπέροχα αρώματα, φρέσκα φρούτα, τα οποία πολλές φορές βρίσκουμε στη φύση, αλλά τα αρώματά τους συναντάμε και στο κρασί. Λένε ότι για να καταλάβεις τον χαρακτήρα κάθε περιοχής, πρέπει να γευτείς τα εδέσματα και να δοκιμάσεις το κρασί της. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου έφτιαχναν κρασιά ώστε να συνδυάζονται με τις τοπικές συνταγές. Η Μαλαγουζιά έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ναύπακτο και αναβίωσε στο κτήμα Πόρτο Καρά στη δεκαετία του 70 από τον Βαγγέλη Γεροβασιλείου. Είναι μια ποικιλία που μπορεί να συνδυαστεί με πλήθος συνταγών της ελληνικής κουζίνας. Η Μαλαγουζιά ευνοείται σε μια περιοχή που είναι ευάερη. Και εδώ το μικροκλίμα της Επανομής, με τους ανέμους που έχουμε, είτε βόρειος είτε νότιος, από τη θάλασσα, μας δημιουργεί ξηρό κλίμα, αλλά και δροσερό. Και είναι οι αναγκαίες συνθήκες για να μην έχουμε αυτές τις ασθένειες. Γι' αυτό και το λόγο και η Μαλαγουζιά έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα εδώ. Ήταν μια περιοχή που είναι αμπελοτόπη, πολύ καλό, για τα αμπέλια, αλλά και για τα φρούτα. Γιατί αυτός ο μικρό ακροτήρι που κλείνει τον κόλπο εδώ του Θερμαϊκού μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ανέμους είτε βόρειους, το βαρδάρι που λέμε, είτε νοτιά, και επειδή περνάνε πάντα μέσα από τη θάλασσα, ειδικά το καλοκαίρι έχουν δροσιές. Και αυτό βοηθά για τα αρώματα και γενικά τα φρούτα να γίνουν πιο γευστικά. Μια ιδανική μέρα σε ένα ενοπείο τελειώνει με ένα καλό γεύμα. Θα διαλέξουμε δύο φιάλες κρασί και θα πάμε στο Τζέικ να δούμε τι θα μας ετοιμάσει για αυτά. Θα πάρουμε ένα λευκό και για να δούμε και ένα ερυθρό. Ένα λευκό με τις ποικιλίες ασύρτικο μαλαγουζιά, το οποίο θα το συνδυάσουμε μάλλον με ψάρι. Έτσι είναι το λογικό. Και ένα ερυθρό με τις ποικιλίες γκρενάζ, ρου, σειρά, μερλό. Εδώ θα πάμε σε κρέας, σίγουρα κρέας. Θέλουμε λίγα φρούτα, μπαχάρια. Για να δούμε τι θα μας κάνει ο Τζέικ αυτά. Θα κάνουμε δύο συνταγές. Ναι. Για το κόκκινο θα κάνουμε κρατησικά εκεί, ροδιστό. Πολύ έτσι παραδοσιακό. Ροδιστό. Ναι, τι σημαίνει ροδιστό? Ρότστο, εδώ στην Επανομή, το λένε όταν ροδίζει έτσι από πάνω. Υπάρχει, γίνεται έτσι πολύ ωραίο. Τώρα, και θα κάνουμε και ένα ψαράκι για το λευκό. Ξεκινάμε με το κατσικάκι, το οποίο θα το βάλουμε στο φούρνο. Θα το καρικεύσουμε αλάτι, πιπέρι και τα λοιπά και θα το βάλουμε σε μια γάστρα μαζί με το κρασάκι μας και κάποια αρωματικά, ώστε το ζωμό που θα φτιάξουμε θα πάρει όλα τα αρώματα από τα καρικεύματα που θα βάλουμε, να μας βοηθήσει να το συνδυάσουμε πιο ωραία με το κρασί, το οποίο και το ίδιο έχει πολλά αρώματα. Και μετά θα το ψήσουμε με αρκετά υγρά, θα το βγάλουμε και μετά θα βάλουμε και το ρύζι μέσα στο ζωμό, έτσι, και θα το ξαναψήσουμε και θα το ροδοκοκκινήσουμε από πάνω. Για να πάρει και τα αρώματα και το ρύζι. Μπράβο, έτσι. Ξεκινάμε πρώτα με το αλατάκι.
θα το βάλουμε και από κάτω και από πάνω. Ποιο κομμάτι από το κατσίκι είναι αυτά, παίζει ρόλο? Κοίταξε, εγώ διάλεξα την προστινό πόδι και λίγο από τα πλευρά. Βάλουμε λίγο το λαδάκι μας. Περίπου μισό ποτηράκι. Περίπου, ναι. Ίσα-ίσα να το καλύψουμε το κρέας με το ελαιόλαδο, έτσι. Αυτό. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω. Ωραία. Παίρνουμε την άστρα μας. Και το πρώτο θα βάλουμε 2-3 κομματάκια από κάτω, τα πιο μικρά, έτσι. Και μετά βάλουμε λίγο δεντρολίβανο, λίγο δυόσμο. Ωραία. Πετάξουμε και ένα σκορδάκι. Το πατάμε το χέρι, έτσι απλά. Μπράβο, ναι. Μια σκελίδα. Μια σκελίδα φτάνει. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Ωραία. Θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Θα κοιτάξουμε απλά για να το χωρέσουμε στο σκεύο μας. Έτσι, έτσι. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο. Ρίγανη ή θυμάρι? Ρίγανη είναι αυτή. Άγρια ρίγανη. Άγρια, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ένα ποτηράκι κρασί. Ωραία. Και θα το συμπληρώσουμε με νερό. Το νερό περίπου να φτάσει, όλα τα υγρά να φτάσουν μέχρι ένα μισό σκεύος. Μέχρι τη μέση του σκεύους. Μέχρι τη μέση του σκεύους. Μπράβο. Ωραία. Το σκεπάζουμε και το χαιρετάμε για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Για μία ώρα λοιπόν, στο φούρνο. Ναι. Για μία ώρα και 20 λεπτά λοιπόν, πάμε στο φούρνο και επανερχόμαστε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα ετοιμάσουμε το ρύζι για το κατσίκι μας. Ροδιστό, ε. Το ροδιστό. Μπράβο. Δεν τελειώσαμε. Τι κάναμε. Ήμασταν μία ώρα και 20 λεπτά μέσα στο φούρνο. Έτσι, το βγάλαμε. Και σε αυτή τη φάση θα βγάλουμε το κρέας και θα βάλουμε το ρύζι, το οποίο το έχουμε σοτάρει μαζί με τα κρεμμυδάκια και τα λοιπά. Θα το βάλουμε εδώ μέσα. Θα το σκεπάσουμε και θα το ξαναβάλουμε στο φούρνο. Για να βράσει το ρύζι. Να βράσει το ρύζι για περίπου 20 λεπτά. Και μετά θα το συσκεπάσουμε. Θα δυναμώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να ροδοκοκκινήσει όλο μαζί με το ρύζι. Γι' αυτό και λέτε ροδιστό. Συνέχισε. Δεν βλέπω την ώρα να το φάμε. Και εγώ. Θα αδειάσω το σκεύος μου. Κρέας. Το οποίο βλέπεις είναι έτοιμο να φύγει από το κόκαλο. Θα βγάλω επίσης και τα σκορδάκια και τα δεντρολίβανα, γιατί δεν τα θέλουμε πια. Αυτό που θέλαμε από αυτά είναι να πάρουμε το άρωμα μέσα στο ζωμό αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε το ρύζι. Το ρύζι παραδοσιακά είναι καρολίνα. Ο τύπος ρυζιού είναι καρολίνα. Ο τύπος ρυζιού εδώ στην επανομή είναι καρολίνα. Θα πήγαινε και άλλο στυλ ρυζιού. Άλλος ναι, τύπος. Ναι, οτιδήποτε ρύζι. Και βασμάτια θα μπορούσαμε να βάλουμε και,
Και νυχάκι θα μπορούσε να μπει. Και γιασμί. Απλά... Ναι. Τα... Αυτά που δουλεύουν στα ριζότο, αρμπόρια. Όχι, είναι όχι. Πολύ βαρύ για το πιάτο αυτό. Ωραία. Τώρα, τα υγρά είναι περίπου 5 φορές το ρύζι. Δηλαδή έχουμε 2 κούπες ρύζι, θα βάλουμε 5 φορές τα υγρά. Εάν δεν μας φτάνει το ζωμό που βγάλαμε από το ψήσιμο, θα προσθέσουμε νερό. Ωραία. Ωραία. Και εδώ πάνω θα ξαναβάλουμε το κρέας. Θα ξαναβάλουμε το κρέας. Και το πάμε στο φούρνο για περίπου 25 λεπτά. Άντε με το καλό. Κάθε φιάλη κρασιού έχει διαφορετικό όνομα ανάλογα με τη χωρητικότητά της. 750 ml, η φιάλη που όλοι ξέρουμε, είναι η στάνταρ φιάλη κρασιού. Στο 1,5 λίτρο είναι η Magnum φιάλη. Τα 3 λίτρα είναι η Double Magnum, αυτό το συγκεκριμένο μέγεθος φιάλης. Και στα 6 λίτρα πάμε στην φιάλη Μαθουσάλεμ. Αυτή είναι μια 9 λίτρη φιάλη, 9 λίτρα κρασιού, πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο. Είναι η ονομασία της Σαλμανάζαρ. Η 12 λίτρη φιάλη έχει το όνομα Μπαλτάζαρ. Και η 18 λίτρη που έχουμε εδώ έχει το όνομα Σάλομον. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όλα είναι ονόματα βιβλικών μορφών. Εδώ στο χώρο αυτό που είμαστε έχει πολλά βαρέλια. Ξέρετε πόσο στοιχίζει ένα από αυτά τα βαρέλια? Ένα τέτοιο βαρέλι στοιχίζει περίπου τα λεφτά που στοιχίζει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε περίοδο κρίσης. 800 ευρώ. Το κόκκινο κρασί μετά την αλκοολική ζύμωση το κατεβάζουμε εδώ στα βαρέλια, σε καινούργια τρίνα γαλλικά βαρέλια των 225 λίτρων, όπου οι συνθήκες είναι ιδανικές για την ορίμαση. Αυτές είναι 14 βαθμούς θερμοκρασία και η υγρασία περίπου 75-80%. Εδώ θα παραμένει για 1-2 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο γίνονται ορισμένες εναλλαγές μεταξύ κρασιού και ξύλου, κρασιού και αέρα. Το ξύλο αυτό έχει επεξεργαστεί και έχει καεί εσωτερικά και έχει δημιουργηθεί ορισμένες αρωματικές ουσίες, κυρίως βανιλίνες, οι οποίες είναι φυσικά προέρχονται από το ξύλο και όταν το ξύλο έρθει σε επαφή γίνεται μια αναλλαγή αυτών των αρωμάτων με το κρασί και ενσωματώνεται μέσα στο κρασί και παίρνει αυτό το άρωμα της βανίλιας, των όριμων φρούτων. Συγχρόνως όμως το καμένο ξύλο δίνει και την αίσθηση του σίκου, των καβουρδισμένων αμυγδάλων που ενώνεται με το άρωμα του κρασιού και κάνει το πολύπλοκο άρωμα που το λέμε δευτερογενές άρωμα του κρασιού. Και έχω μια μεριά το άρωμα του σταφυλιού, μια μεριά το δευτερογενέ. Μαζί όλα κάνουν αυτή την αυτοδέσμη, το μπουκέτο που λέμε, του πολύπλοκου αρώματος του κρασιού που παλιώνει στο βαρέλι. Ωραία, επειδή το κατσικάκι μας προχωράει καλά, μεταφέρθηκα εδώ λίγο για να κάνουμε και το πιάτο με τα ψάρια. Και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, το οποίο μαζί με το ψερό και το φρέσκο θα τα σοτάρουμε χωρίς να δώσουμε πάρα πολύ χρώμα, να μην το καραμελώσουμε βασικά πολύ. Ωραία, θέλουμε το ψάρι να πάρει λίγο χρώμα. Το ψάρι το έχουμε αλατίσει λίγο. Το τηγάνι είναι καλό να είναι αντικολλητικό για να μην κολλήσει.
δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, ίσα-ίσα να πάρει λίγο χρώμα. Τα ψάρια θα τα βάλουμε στην άκρη για να τα προσθέσουμε μετά. Ξεκινάμε με το ξερό κρεμμύδι. Προσθέτουμε το σκόρδο, μία σχελίδα περίπου. Ρίχνουμε και ένα ποτήρι κρασί, ένα λευκό. Και από εδώ και πέρα θέλουμε το κρεμμύδι απλά να μαλακώσει, να χυλώσει που λέμε. Ενώ έχουμε αδειάσει τα κρεμμύδια, σοταρισμένα, θα βάλουμε το ψάρι από πάνω. Και αυτό είναι έτοιμο για το φούρνο, στους 175 για περίπου 15 λεπτά. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Thank you.